Don't get me wrong, λοιπόν, Νίκο, αν σε ρωτήσω ότι από τη μια μεριά λες δεν θες τηλεόραση. Δεν είπα δεν θέλω. Είπα δεν μου λείπει. Είσαι ερωτευμένο. Έχει διαφορά. Και από την άλλη, Πετράν, στο είμαι επαγγελματίας. Στο ενικό και GR, θέλω για... να κάνω όλες τις δουλειές που υπάρχουν στο χώρο μας. Όλες. Okay. Ενικό GR, λοιπόν, θα έχεις τηλεόραση. Θα κάνω κάποια ωραία χτυπήματα, θα έλεγα εγώ. Τρομοκρατικά, ναι, εντός εισαγωγικών χτυπήματα μέχρι τις εκλογές. Όπως π.χ. τι θέση προβοκάτορας. Και τη βραδιά των εκλογών θα είμαι σε τηλεοπτικό σταθμό. Δεν ξέρω αν θα είμαι σαν προσκεκλημένος ή αν θα εργάζομαι ή θα συμπαρουσιάζω ως προσκεκλημένος. Όπως έχεις φροντίσει να κάνεις εσύ με άλλους. Αλλά θα είμαι τη βραδιά των εκλογών σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Δηλαδή έχεις μια πρόσκληση. Έχω ήδη μια πρόσκληση. Από ποιον? Έχω πρόσκληση από την Έλλη Στάι, ναι, να συμπαρουσιάσω μαζί της τη βραδιά των εκλογών στην κρατική τηλεόραση. Και αν δεν έχει ανοίξει το Alter ή δεν έχει κλείσει το Alter. Γιατί αν κλείσει το Alter θα βρω άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Έτσι έχω ακούσει. Αυτό έχω πει. Ναι. Αυτό έχω πει. Περιμένω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι προσπάθειες για να ανοίξει το Alter. Αν δεν ανοίξει, δεν θα κάτσω στα αυγά. Πάντως, εγώ σου βγάζω καπέλο με την υπόθεση του Alter με την έννοια ότι περιμένεις. Ενώ οι πιο πολλοί συνάδελφοί σου. Έχω τους λόγους μου. Όπως. Ο βασικός λόγος είναι ότι στο κανάλι αυτό ένιωσα τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ελευθερία των τελευταίων 28-29 ετών που είμαι στο επάγγελμα. Και νομίζω ότι αυτός είναι πολύ σημαντικός λόγος. Είναι. Δεν είχα ποτέ παρέμβαση, δεν είχα ποτέ ανάμειξη. Δεν πήρε καμιά φορά ο Γιώργος ο Κουρίς να σου πήρε συνήθω μην κάνεις αυτόν ή σκότωσε τον άλλον. Όχι. 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 Σε πιστεύω, έτσι πως το λέω, είσαι κατά... θέλω να σου πω το χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, ο Γιώργος ο Κουρίς, όταν υπήρχε η εκλογή αρχηγού στο Πασόκ, όχι η τελευταία, η προηγούμενη, υποστήριζε το Βενιζέλο. Ναι. Η πρώτη συνέντευξη του Παπανδρέου δόθηκε στο Alter. Στο λέω για να καταλάβεις σε τι βαθμό, ναι, λειτουργούσε ο σταθμός αυτός ανεξάρτητα. Αλλά και μερικός νομίζω σταθμός... αυτό το καταλάβαιναν και οι θεατές. Γι' αυτό σταθμός... και το δελτίο του βρέθηκε πολύ γρήγορα να έχει πολλαπλάσια θεαματικότητα από αυτή του σταθμού. Μα αυτό λέω. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν δημοσκοπήσεις και γκάλωπ, τα οποία σε βγάζουν ακόμα τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο άνκορμαν ειδήσεων, ας πούμε, που υπάρχει. Αυτή είναι μια αντίφαση. Ο κόσμος σε βγάζει έτσι και εσύ δεν υπάρχει στο γυαλί. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από τους συναδέλφους μου. Θεωρώ απλώς ότι τα πολλά χρόνια της διαδρομής μου έχουν σε ορισμένους ανθρώπους δημιουργήσει μια συνήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθεια έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ στην τηλεόραση. 22 χρόνια και έχουν εξατμιστεί. Άστο αυτό. Επίσης. Χαίρομαι για την ταπεινοφροσύνη που λένε, αλλά αυτό δεν μας άρεσε. Όχι, την αγαπάω τη δουλειά μου. Ναι. Παλεύω για τη δουλειά μου. Και πριν από κάθε δελτίο ή κάθε εκπομπή, διαβάζω για την επικαιρότητα. Σαν να ξεκινάω τη δημοσιογραφία τώρα. Παρότι είσαι cool. Παρότι θεωρούν όλοι πάρα πολύ. Ξέρεις, έτσι, σοβαρό παιδί που καμιά φορά μπορεί να φτάνει και στο κονστιπέ που λένε, λίγο και στο δυσκύλιο, ναι, καμιά φορά ιστορικά. Κοίταξε, σε έχω αυτό, δει να ανάβεις, αυτό που να λες, ανάβεις το λαμπάκια. Κονστιπέ, ναι. Το δυσκύλιο, αυτό, εάν σε βάλω να κάνεις δελτίο ειδήσεων, εσένα. Έτσι εγώ. Θα βγεις πολύ χειρότερος από μένα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Ρώτα για τη μαμά σου. Λοιπόν, και λέω ότι... στο δρόμο, στο δρόμο και ξεκολλώσεις από την τηλεόραση, έβαλες έναν άλλο χαρακτήρα. Το βλέπουμε από το Twitter. Που είσαι πιο ευχαριτωμένος, πιο παιχνιδιάρης, πιο... άλλο πράγμα. Έτσι ήμουν πάντα. Άλλο πράγμα. Έτσι ήμουν πάντα. Και στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο μέχρι και μπινελίκια ρίχνεις. Απλώς επικράτησε στον κόσμο η εικόνα του Δελτίου Ειδήσεων. 15 χρόνια κάθε βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων σε σταμπάρουν, σε μαρκάρουν κατά τρόπο που δεν μπορείς να ήταν τον και ανατρέψεις. Όταν ξεκίνησε με τα παντομπούκαλα που λες, που ήσουν και στιαγμένος, φαντάζομαι, λίγο ένα μέσο που δεν ήσουν στιαγμένος. Είμαι στιαγμένος από τη μέση και πάνω ακίνητος και από κάτω έτσι. Και από κάτω έτρεμε το ζήτημα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ήταν τότε που είχαμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι. Τσακωνόμασταν every day, ναι. Δεν τσακωνόμασταν. Όχι, αλλά εσύ με τσάκιζες. Όχι, εγώ, ναι. Εγώ δεν είχα μέσο για να απαντήσω. Ήταν για το ρυθμό που τον πήγαινες. Ήταν λίγο αργός ο ρυθμός. Μην γίνει κανένα λάθος. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο αργός ρυθμός σε άλλα πράγματα είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Συμφωνώ, αλλά κάποιος σε ρώτησε. Στα 50 είναι πλεονέκτημα το γρήγορο ή το αργό? Στα 50 είναι πλεονέκτημα η επιμονή και η συνέπεια. Και η συνέπεια, αν δεν μπορείς να τα καταφέρουμε. Δεν μου λες, Νίκο μου,
Πώς είναι. Οκ, τηλεόραση. Δεν σε νοιάζει, είσαι πολύ ευχαριστημένο. Η εφημερίδα σου αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην πρώτη τριάδα συνέχεια σχεδόν. Το ραδιόφωνο έφτασε στην κορυφή. Είναι πρώτο το ραδιόφωνο. Και το λέω με περηφάνεια, γιατί ξεκίνησε, εσύ ξέρεις πώς ξεκίνησε το ραδιόφωνο αυτό. Από ένα ημιυπόγειο με πολύ δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά η τηλεόραση, είπαμε, δεν σου λείπει. Ανοίγει τώρα το ενικό που είναι. Άρα είσαι, δεν μου λείπει, αλλά θα ξανακάνω. Ραδιόφωνο, είσαι σόλα. Δηλαδή είσαι παντού μέσα. Και όμως έχεις μια διαφορά. Ενώ παλιά ήσουν ένας καλοπληρωμένος υπάλληλος, τώρα πλέον είσαι αφεντικό. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο? Είναι μεγάλη διαφορά. Εσύ αισθάνεσαι καλύτερα που άλλαξες ρόλο, ας πούμε? Ναι, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Αισθάνομαι πολύ δημιουργικά. Ναι. Αισθάνομαι πάρα πολύ δημιουργικά. Αυτή την εφημερίδα μαζί με τους συνεργάτες μου τη σχεδιάσαμε από το μηδέν. Σωστά. Το ξέρεις, γιατί αυτή την εφημερίδα την είχαμε συζητήσει μαζί. Εδώ και 4-5 χρόνια, όπως και το ραδιόφωνο αυτό. Δυστυχώς δεν ήρθα. Στήθηκε με πολύ μεγάλες δυσκολίες και με πολύ σκληρό αγώνα. Και προχωράμε βήμα-βήμα. Ήρθε μετά το Real GR, φτιάξαμε το Real Taste, φτιάχτηκε το Ενικός GR. Θέλω να πω, είναι μια πορεία δημιουργική που με γεμίζει πάρα πολύ. Άρα σε αρέσει πιο πολύ από το προηγούμενο καθεστώς? Μ' αρέσει που πιο είσαι, πολύ. Που είσαι έτσι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Μέχρι ποτέ κανένας δεν ξέρει στον πλανήτη αν θα τα καταφέρει. Μέχρι στιγμής είσαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαι χαρούμενος. Όπως φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος που σε λίγο θα πάρεις και ταξί και περίπτερο και οτιδήποτε άλλο. Κοίταξε, θα πολύ προτιμήσω τεκνή. Το περίπτερο για να πουλάω καμιά εφημερίδα. και το λέω αυτό. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Χατζηνικολάου είναι και πάλι έγκυος. Όχι ο ίδιος ακριβώς. Κοίταξε, και ο ίδιος κοντεύω. Διότι όταν. Σου έχει τύχει αυτό, όταν είναι έγκυος και είναι χοντρένης και εσύ? Σε πληροφορώ ότι έχω πάρει ή 3 ή 4 κιλά. Αποφεύγω να ζυγιστώ τον τελευταίο καιρό γιατί παθαίνω κατάθλιψη. Διότι μένουμε πολύ παραπάνω στο σπίτι. Και επίσης, διότι όταν βλέπεις την έγκυο δίπλα να σαβουρδίζει. Σαβουρδίζεις και εσύ. Τι να κάνεις. Είμαι και πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί μου φέρες γούρι. Μου φέρες γούρι. Πες το γιατί, για να χαρώ κι εγώ. Γιατί ενώ ο γιατρός της Κρίστης, ο γυναικολόγος, ο Λουτράδης, ο φίλος μου, ο καθηγητής, της είχε πει ότι η πιθανότητα να κάνουμε κορίτσι είναι μονοψήφια, δηλαδή μιλάμε για 7-8%. Ξαφνικά σήμερα, στην εξέταση που κάναμε το πρωί, μας είπαν ότι η πιθανότητα για κορίτσι είναι άνω του 60%. Άντε αγόρι μου, επιτέλους. Θέλω να σου πω, και θέλω να σου πω, παιδιά, με το που το έμαθα, της είπα να μαζέψει τα πράγματά της από το υπνοδωμάτιο. Και γιατί έρχεται η άλλη. Να βγει η άλλη τώρα. Έρχεται η άλλη. Εσείς είστε μια οικογένεια αγοριών, ας πούμε. Εσύ έχεις έναν αδερφό. Έχω έναν αδερφό. Έκανες 3 αγόρια. Καιρός είναι, ρε παιδάκι μου, άντε με το καλό να μπει και λίγη χάρη μέσα, λίγη πουτανιά στο λίγο σπίτι. Ροζ, λίγο ροζ, λίγο ροζ μέσα στο σπίτι. Η Κρίστη χάρηκε πολύ. Η Κρίστη έχει χαρεί πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι περισσότερο από όλους θα χαρεί ο Πάνος, ο μεγάλος μου γιος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που έμαθε για την εγκυμοσύνη της Κρίστης, λέει μια αδερφούλα, θέλει και αυτός κορίτσι. Φαντάζομαι. Και θα τη γλιτώσει από τους άλλους δύο μπόμπιρες που είναι μικροί το ξύλο. Γιατί άμα βγάζανε αγόρι. Ο Πάνος τρώει πολύ ξύλο από τους δύο μικρούς. Ναι. Και κάθεται και τις τρώει. Εμφανίζονται κάθε πρωί στο δωμάτιό του και τον ξυπνούν με τη δήλωση «Είμαστε νίντζα». Πέφτουν πάνω στο κρεβάτι. Είναι δύο τόσα. Είναι ο ένας 3 και ο άλλος 4,5. Ο άλλος τόση. Ο άλλος είναι κοντεύει τα 18. Και θα πάρεις και το περίπτερο λοιπόν να πουλάς και εφημερίδες. Πάρε και εμένα βοηθό γιατί ψάχνω δουλειά. Έλεγα για την Κρίστη. Η Κρίστη στα επαγγελματικά αυτά σου. Αυτά τα ψάχνω δουλειά να τα αφήσεις. Ναι. Είσαι από τους καλύτερους εκδότες που πέρασαν από τη χώρα αυτή. Έχεις κάνει τρομερές επιτυχίες. Εντάξει, δεν κάνουν όλοι. Ένα λεπτό. Θα σε ρωτήσω μετά. Γιατί θέλω να κάτσω λίγο στην καρέκλα σου να δω μήπως με βολεύει. Ορισμένοι άνθρωποι δεν κάνουν για όλα τα υπουργεία. Εσύ δεν ήσουν καλός υπουργός οικονομικών. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να ήσουν για το Υπουργείο Δημιουργίας. Και πολιτισμού. Και πολιτισμού. Λοιπόν, η γυναίκα σου τη συμβουλεύεσαι σε όλα αυτά τα βήματα τα επαγγελματικά? Η Κρίστη είναι πολύ πιο συγκροτημένη από μένα, είναι πιο τετράγωνη,
και πιο προγραμματισμένη. Πρέπει πιο αυστηρή από σένα, φαντάζομαι. Πιο αυστηρή. Και πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλές φορές λειτουργεί σαν το ξυπνητήρι μου, μεταφορικά. Μου θυμίζει, με τσιγκλάει και έχει άποψη για όλα. Την Κρίστη πώς τη γνώρισες, αγόρι μου, την ήξερες από πριν? Την Κρίστη την άκουγα και δεν την είχα δει ποτέ. Την άκουγα γιατί έκανε τις δημόσιες σχέσεις της Άννας Βύση και δύο φορές που πήγα να πάρω συνέντευξη έφαγα πόρτα από την Κρίστη. Και έγινα έξαλλος, δηλαδή άκουγα το όνομά της και έβγαζα σπηριά. Τσατιζόμουν, γινόμουν έξαλλος. Και κάποια στιγμή, στην τρίτη φορά που ζήτησα συνέντευξη και μου είπε όχι, της είπα: μπορείς να μου κάνεις τη χάρη να έρθεις από το γραφείο μου να πιούμε ένα καφέ? Για την ακρίβεια ήθελα να πετάξω τον καφέ πάνω της, διότι δεν κατάφερνα να πάρω συνέντευξη. Ήρθε λοιπόν στο γραφείο και πρέπει να σου πω ότι με το που μπήκε στο γραφείο μου, σου πέρασε η κυρία, έπαθα ηλεκτροσόκ. Έπαθα ηλεκτροσόκ. Λες εδώ είμαστε. Είπα εδώ είμαστε, είπα και διάφορα άλλα. Προφανώς την ίδια έκανες το σοβαρό κύριο Χατζηνικολάου. Την ίδια με πολύ σοβαρό ύφος. Της είπα ότι το θέμα χρήζει πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι πολύ σοβαρό και θα ήθελα να φάμε ένα μεσημέρι μαζί για να το συζητήσουμε. Μου λέει: δεν τρώω τα μεσημέρια. Λέω: να φάμε ένα βράδυ μαζί τότε. Μου λέει: δεν τρώω ούτε τα βράδια. Λέω: παιδί μου, θα πάρεις κάτι. Ανορέξια. Μου πήρε κανένα μήνα. Μήπως σε παραμύθιες, δηλαδή, δεν έτρωγε. Σε παραμύθια, δηλαδή. Εννοείται. Σε έπαιζε. Δεν έτρωγε μαζί μου. Μαζί σου. Και την πρόταση πώς ήρθε, για να ακούσω κι αυτό. Τι εννοείς, που δεν μου το έχεις πει ούτε προσωπικά. Η πρόταση γάμου. Η πρόταση γάμου. Γονάτισες, τι έκανες? Παραμονή πρωτοχρονιάς σε ένα φανάρι, ενώ ήταν πράσινο, φρέναρα ξαφνικά. Γύρισε, μου λέει: έπαθες κάτι, συμβαίνει κάτι? Και της είπα: μου ήρθε μια ιδέα. Μου λέει: τι, με παντρεύεσαι? Στο και τρελάθηκε. Δεν είσαι καλά. Εσένα πάλι. Μα το σκεφτόμουν σε όλη τη διαδρομή. Το σκεφτόσουν και στο φανάρι. Και δεν έβρισκα φανάρι να της το πω. Είχες μαζί σου κανένα δαχτυλίδι, τίποτα έτσι παραμύθι? Κάτι είχα. Α, είχες μαζί σου κάτι, ένα κάτι για να το δέσουμε? Υπήρχε μια σχετική οργάνωση για να μπορέσουμε να δωροδεκίσουμε την άλλη πλευρά. Ναι, και σε πήρε η γυναίκα, κοίταξε να δεις. Ναι. Έκλαιγε? Δάκρυσε. Εσύ δεν δάκρυσες? Όχι. Δεν τους γάιδαρος εσύ, εγώ αυτό που λέω. Λοιπόν.